Το βράδυ είχαμε και ένα άλλο φαινόμενο. Ένα μετέωρο φώτισε τον ουρανό της Κύπρου. Αρκετοί έτρεξαν να δώσουν τις δικές τους ερμηνείες. Εμείς θα μάθουμε τι είναι με τη βοήθεια του κύριου Γιώργου Δανού. Βλέπετε και το βίντεο. Είναι αυτό που θα βλέπετε. Όση ώρα θα μας το αναλύει ο κύριος Δανός. Είναι ο πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης Διαστήματος. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Τι ήταν αυτό που είδαμε χθες το βράδυ? Είχαν καταγράψει κάμερες ένα ιδιαίτερα φωτεινό μετέωρο και από ό,τι δείχνει, όταν συγκρίνουμε με τα φώτα της περιοχής, δηλαδή τα αυτοκίνητα που φαίνονται να κινούνται στο βίντεο, δείχνει ότι ήταν αρκετά φωτεινό. Να πω όμως ότι σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, μετέωρα παρόμοιας φύσης καταγράφονται, λέω, και όχι παρατηρούνται, γύρω στις δεκάδες χιλιάδες κάθε χρόνο, διότι αυτό το φαινόμενο, ενώ δεν είναι συχνό σε μια συγκεκριμένη περιοχή, είναι συχνό σε ολόκληρο τον πλανήτη. Να πω ότι κάπου 100 τόνοι μετεωριδών πέφτουν κάθε μέρα στην ατμόσφαιρα της Γης. Το γεγονός ότι ήταν ορατό, με γυμνό μάτι, κύριε Δάνε, μας λέει κάτι? Αυτό που το οποίο είναι το εντυπωσιακό αυτής της περίπτωσης ήταν ότι κάποιος ήταν τυχερός να είναι επί τόπου με μια κάμερα και να το καταγράψει, το οποίο δεν είναι κάτι συχνό. Όταν λέω δεν είναι συχνό, άμα το ψάξουμε λιγάκι στο ίντερνετ θα δούμε ότι παγκοσμίως υπάρχουν καταγεγραμμένα τέτοια φαινόμενα, αλλά αν συγκρίνω τη συγκεκριμένη λαμπρότητα του μετέωρου που είχε παρατηρηθεί χθες το βράδυ με άλλες περιπτώσεις, η περίπτωση του 97 ήταν πολύ πολύ πιο λαμπερή και ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν αυτή η περίπτωση που παρατηρήθηκε τον Σεπτέμβρη πριν 2-3 χρόνια, που υπήρχε και εκφαντικός ήχος. Επομένως, το τυχερό της χθεσινής περίπτωσης ήταν ότι κάποιος το κατέγραψε με την κάμερα και όχι απαραίτητος ότι ήταν τόσο λαμπερό, διότι τέτοια θα έλεγα ότι παρατηρούνται παγκοσμίως καθημερινά πολλές φορές, αλλά στην περιοχή μας στην Κύπρο θα έλεγα ότι έτυχε και εγώ είδος να παρατηρήσω ένα πριν κάπου 10 μέρες στην ίδια κατεύθυνση. Γιατί αναφερθήκατε συγκεκριμένα στο 97 και το 16? Είχαμε κάτι ιδιαίτερο αυτές τις δύο χρονολογίες? Ναι, ήταν η λαμπρότητα του 97, αν θυμάμαι χαρακτηριστικά την ημερομηνία, διότι μπορεί να ήταν 96-98, αλλά περίπου κάπου εκεί ήταν, ήταν τόσο λαμπερό που είχε κάνει τη νύχτα μέρα. Ενώ αυτό που παρατηρούμε στο συγκεκριμένο βίντεο, ενώ ήταν λαμπερό, δεν βλέπουμε τον περιβάλλον χώρο να φωτίζεται σε τέτοιο βαθμό που να βλέπουμε όλη την εικόνα να σπρίζει. Πριν 2-3 χρόνια, το Σεπτέμβριο, εκείνο ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό, διότι πέραν από το ότι είχε φωτίσει όλο τον τόπο και οι εικόνες από τις κάμερες οι οποίες υπήρχαν το δείχνουν ολοκάθαρα αυτό, υπήρχε και ένας σκοφαντικός ήχος, ο οποίος ακούστηκε μέσα στα σπίτια ακόμη. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχα δει τη λάμψη και εκ των υστέρων άκουσα την έκρηξη και δεν ήξερα τι ήταν. Την επόμενη μέρα άκουσα τις ειδήσεις ότι επρόκειτο για τέτοιο φαινόμενο. Άρα ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Μπορούμε να δώσουμε και μια ερμηνεία για το τι είναι μετέωρο, κύριε Δανέ? Βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλά σωματίδια, από μικρούς κοκκουσάμου μέχρι μεγαλύτερα που φτάνουν σε μέτρα και ακόμη πιο μεγάλα. Όταν ένα τέτοιο σωματίδιο πλησιάσει στην Γη και αρχίσει να τρίβεται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, μιλάμε τώρα γύρω στα 100 χιλιόμετρα πάνω ψηλά, αναφλέγεται και είναι πλέον ορατό κάτω στην Γη. Αν είναι μικρό, τότε θα διαλυθεί πάνω ψηλά στην ατμόσφαιρα. Αν είναι σημαντικά μεγαλύτερο, τότε μπορεί κάποια κομμάτια να καταλήξουν στην επιφάνεια της Γης και δεν είναι πλέον μετέωρο, αλλά μετεωρίτης όταν φτάσει στην επιφάνεια της Γης. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Δανέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Καλή συνέχεια.